Γεια σας φίλοι μου, καταρχήν καλησπέρα σε όλους τους ψαράδες, ψαροντουφεκάδες, ψαροκυνηγούς, τζιγκεράδες, σιρταδόρους, πυροφανάδες και παραγαδιάρες. Θα ήθελα να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μάκη που δεν μπορεί να ψαρέψει αυτή την περίοδο και μας παρακολουθεί από μακριά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Να του πω ότι στα ψαρέματα νιώθω μισός χωρίς αυτόν και αυτό το βίντεο θέλω να το αφιερώσω. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη δεύτερη πιο δύσκολη τεχνική στο υποβρύχιο κυνήγι. Πάντα μιλάω κατά την άποψη τη δική μου και αυτό που λέω δεν είναι κανόνας. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί ναι μεν όταν ξεκινάμε το ψαροντούφεκο να κοιτάζουμε τα ψάρια από πάνω και να κατεβαίνουμε κατά πάνω τους με πλανάρισμα και πολλές φορές να τα πετυχαίνουμε, αλλά όταν απευθυνόμαστε σε άλλου είδους ψάρια, όπως είναι τα μαύρα ψάρια ας πούμε, τότε η τεχνική γίνεται πιο δύσκολη. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ψάρια διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή και διαφέρουν και ακόμα και από ώρα σε ώρα. Αλλιώς είναι ένα ψάρι το πρωί, αλλιώς είναι 12 η ώρα το μεσημέρι, αλλιώς είναι 4 η ώρα το μεσημέρι, αλλιώς είναι 6 η ώρα το απόγευμα. Επίσης αλλιώς είναι το Φλεβάρι, αλλιώς είναι το Μάρτι, αλλιώς είναι τον Ιούλιο, κρατήστε τον Ιούλιο, αλλιώς είναι τον Αύγουστο, τον Οκτώβρη. Υπάρχει λοιπόν διαφορά από τόπο σε τόπο, από εποχή σε εποχή, ακόμα και από ώρα σε ώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάνω εγώ για μένα, για τους τόπους που ψαρεύω και για τις ώρες που πάω, είναι μία μέση λύση που παίζει 50-50 να έχω μια επαφή με το ψάρι. Δηλαδή το σύνορα θα δείτε ένα βίντεο το οποίο παίζει 50-50 να έχετε επαφή με το ψάρι. Θέλω να πω επίσης ότι το πλανάρισμα στα μαύρα ψάρια είναι διαφορετικό. Τις περισσότερες φορές θα το κάνουμε ενώ δεν έχουμε δει κάποιο ψάρι. Δηλαδή, κολυμπάμε σε ένα κομμάτι και βλέπουμε ότι το κομμάτι είναι μέτριο κάτω ο βυθός. Χαμηλές πέτρες, λίγο άμμο, λίγο ποσειδονία και κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο που αγριεύει το κομμάτι. Μεγαλώνουν οι πέτρες, μαυρίζει ο τόπος κάτω, υπάρχουν μπαλώματα άμμου, υπάρχει ψηλό. Ξεκινάμε λοιπόν ένα πλανάρισμα στα μεσόνερα για να ελέγξουμε το κομμάτι. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Όταν αντιληφθώ ένα ψάρι ότι υπάρχει κάπου, προσπαθώ να καταλάβω με τις κινήσεις του και την ευρικότητά του αν θα μπορέσω να το πλησιάσω. Αν θα πρέπει να κάνω πλανάρισμα zigzag το λεγόμενο, δηλαδή να πάω προς τα μια κατεύθυνση και μετά να στρίψω για να πάω κατά πάνω του, ή αλλιώς αν με έχει πάρει αρνητική να κατέβω έτσι όπως είμαι, όπως κατεβαίνω, να φρενάρω, να προσγειωθώ ας το πούμε και να μετατρέψω το πλανάρισμα σε συρτό. Διαφορετικά αν το ψάρι είναι πολύ νευρικό, τον τρόπο το ξέρουμε όλοι. Σημαδευτήρι στην πέτρα και στην επόμενη βουτιά. Βέβαια όλα αυτά τα κάνουμε εάν έχουμε το απόθεμα άπνοιας που χρειάζεται. Άρα λοιπόν, τις περισσότερες φορές τα μαύρα ψάρια που θα πλησιάσουμε με πλανάρισμα γίνονται με, επειδή δεν ξέρω την ορολογία, θα το πω τυφλό πλανάρισμα. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποιο ψάρι, δεν έχουμε δει κάτι και απλά
καταδιόμαστε για να τσεκάρουμε. Επίσης, την κίνηση που είπαμε, το ζιγ-ζακ στο πλανάρισμα, είναι επειδή σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμίδη που μαθαίνουμε στα σχολεία, που πρέπει να κάνουμε όλοι ένα σχολείο για να πάμε στη θάλασσα. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή του Αρχιμίδη, ένα σώμα όσο όγκο έχει, τόσο νερό εκτοπίζει. Άρα λοιπόν εγώ που είμαι σαν το χείρο, όταν κατεβαίνω και με πάρει αρνητική και πάω με φόρα πάνω σε ένα ψάρι, το νερό που εκτοπίζω κατά πάνω του το πιάνουν οι υπέρυθρες ακτίνες του, ας το πούμε, και το αισθάνεται λοιπόν το ψάρι και έτσι αντιλαμβάνεται ότι από κάποια πλευρά απειλείται. Αυτό το κατάλαβα όταν μια φορά ψάρευα σε ένα σημείο και περνούσαν από πάνω μου κάτι βάρκες. Από πιο πέρα περνούσαν κάτι βάρκες, οι οποίες κάνανε πάρα πολύ θόρυβο. Και προσπάθησα εγώ έξυπνος να εκμεταλλευτώ το θόρυβο ούτως ώστε να πλησιάσω ένα ροφό. Και λέω, εφόσον κάνει θόρυβο οι βάρκες, θα πάω εγώ πάνω στο ροφό. Ξαφνικά όμως, με τόσο θόρυβο, ο δικός μου δεν ακουγότανε. Ξαφνικά όμως τι να δω, το ψάρι είχε γυρίσει και κοιτάζει εμένα. Δηλαδή από εκεί που ήταν έτσι, όταν πήγαινα εγώ κατά πάνω του, γύρισε και με κοίταγε. Πώς κατάλαβε λοιπόν το ψάρι ότι εγώ πάω κατά πάνω του με τόσο θόρυβο? Αντιλήφθηκε το νερό που εκτοπίζω. Αυτό να θυμάστε, ότι πρέπει να είμαστε και ήσυχοι, αλλά και ο όγκος του νερού που εκτοπίζουμε να μην είναι απειλητικός. Θα μου πεις τώρα, άσε ρε μεγάλε τώρα, τι μας λες. Αυτά πιστεύω εγώ. Όποιος δεν θέλει μπορεί να δει άλλες τεχνικές. Αυτά πιστεύω εγώ. Επίσης η τεχνική αυτή είναι δύσκολη, γιατί δεν είμαστε σταθεροί απέναντι σε ένα κινούμενο στόχο. Είναι ο στόχος σταθερός και είμαστε εμείς κινούμενοι κατά πάνω του. Το δύσκολο κομμάτι είναι λοιπόν ότι είμαστε εμείς κινούμενοι κατά πάνω στο στόχο και δεν ξέρουμε πότε αυτός ο στόχος θα κινηθεί. Γιατί μιλάμε για ψάρια που είναι εκρηκτικά. Δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πηγαίνεις απάνω του με χίλια, μια στιγμή να μαλακώσεις και εκεί πέρα το ψάρι να τη δει και να σπάσει και να φύγει. Γι' αυτό όταν είσαστε κοντά και σας δίνει μια βολή το ψάρι, θα βλέπετε την ώρα που κάνει το σπάσιμο και στρίβει να ξέρετε ότι θα φύγει σε λίγο. Άρα λοιπόν, σε ένα σωστό πλανάρισμα έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από την άπνοιά μας, την τεχνική μας, έχουμε να διαχειριστούμε το νερό που εκτοπίζουμε, έχουμε να διαχειριστούμε την ταχύτητα που έχουμε προς το θύραμα, να διαχειριστούμε το θύραμα σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν θα κάτσει να περιμένει μια τέτοια κίνηση από μας ή αν θα σηκωθεί να φύγει. Πάμε να δούμε στο πρώτο πλάνο το πλανάρισμα που έλεγα, το ζιγ-ζακ. Στο πρώτο πλάνο ξεκινάω ένα πλανάρισμα αναγνώρισης. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι στα αριστερά μου ένα ροφό κοντά στα 22 μέτρα. Δεν αλλάζω την πορεία μου, πηγαίνω μέχρι την πέτρα που πήγαινα από την αρχή και μόλις χάσουμε οπτική επαφή, στρίβω. Πιστεύω ότι ο ροφός θα με περιμένει, γιατί με την πέτρα μπροστά δεν αντιλαμβάνεται τον όγκο του νερού που προωθώ. Το ψάρι με αντιλήφθηκε όταν πλέον ήταν πολύ αργά για αυτό. Ακόμα και την εξίσωσή μου την είχα κάνει στα 18 μέτρα όταν έφτασα στην πρώτη πέτρα. Και έτσι μέχρι τα 20 δεν χρειάστηκε να κάνω άλλη εξίσωση και ούτε να κάνω κάποιο θόρυβο που θα με αντιληφθεί το ψάρι. Στο δεύτερο πλάνο ξεκινάμε πάλι με ένα πλανάρισμα αναγνώρισης, το οποίο θα εξελιχθεί σε συρτό καρτέρι, διότι αυτό το ψάρι ήταν πιο νευρικό από το προηγούμενο. Θα κάνω ένα πλανάρισμα
και όπως κατεβαίνω θα αντιληφθώ ένα ψάρι το οποίο αυτόματα θα με αντιληφθεί και εκείνο. Βλέποντας την ευρικότητά του, θα φρενάρω κατευθείαν και θα σταματήσω πίσω από μία πέτρα. Το ψάρι δεν θα νιώσει απειλή στην ασφάλεια που το παρέχει ο προθάλαμός του και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω και εγώ να συρθώ αθόρυβα κατά πάνω του. Με μια καλή βολή πίσω από το μάγουλο, το ψάρι θα γίνει δικό μου. Αυτό που με έκανε να πιστέψω ότι το ψάρι δεν αισθάνθηκε απειλή ήταν οι παπαδιές πάνω από την πέτρα του. Ούτε έτρεξαν να φύγουν, ούτε έσπασαν. Στο τρίτο πλάνο είδα ένα ροφό από την επιφάνεια που ταυτόχρονα με είδε και αυτός. Το ψάρι ήρεμο μπήκε κάτω από μια πέτρα, όπου εγώ γνωρίζω ότι αυτό είναι απλά ένα υπόστεγο και ότι δεν είναι ροφότρυπα. Μπήκε εκεί για να χαθεί από το οπτικό μου πεδίο και μετά που θα περάσω να ξαναβγεί. Εκμεταλλεύομαι αυτό το γεγονός και έτσι προσπαθώ μία αθόρυβη προσέγγιση. Το ψάρι, αν και μεγάλο, φαίνεται ήρεμο και έτσι μου δίνει το περιθώριο για να μπορέσω να κάνω μία πολύ καλή βολή. Ελπίζω με αυτό το βίντεο να μπόρεσα να σας λύσω μερικές απορίες ή να σας έβαλα στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι εκμεταλλευόμαστε κάθε κατάσταση μέσα στη θάλασσα διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ στα συγκεκριμένα ψάρια στο πρώτο πλάνο εκμεταλλεύτηκα την πέτρα που ήταν μπροστά από το ροφό και απλά για να μην με αντιληφθεί έγκαιρα το ψάρι, γιατί όταν το είδα δεν ήταν καλυμμένο από την πέτρα, συνέχισα το πλανάρισμά μου προς τα εκεί που πήγαινα. Δεν έστριψα κατά πάνω του δηλαδή. Μετά που χάσαμε οπτική επαφή, τότε πήγα κατά πάνω του. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτα ότι είναι και σωστό. Αυτό κάνω εγώ. Έχω ακούσει από άλλους ψαροντουφεκάδες ότι αν ο ροφός χάσει την οπτική επαφή με τον κυνηγό, τότε ο ροφός εξαφανίζεται. Εκεί που πάω εγώ, αν ο ροφός χάσει την οπτική επαφή με τον ψαροκυνηγό, του κινεί την περιέργεια και τότε κάθεται και περιμένει να τον δει. Στο δεύτερο πλάνο μετέτρεψα το πλανάρισμα σε συρτό καρτέρι, γιατί έτσι πίστευα εγώ ότι ήταν οι συνθήκες σε εκείνο το σημείο. Πάλι έκανα την ίδια διαδικασία. Μόλις με αντιλήφθηκε το ψάρι και πήγε και κάτι στον προθάλαμο, δηλαδή λίγο πριν κάτι στον προθάλαμο, εγώ σταμάτησα και φρέναρα και έκατσα πίσω από μια πέτρα στα 14,5-15 μέτρα. Όταν είδα ότι οι παπαδιές πάνω από την πέτρα δεν έσπασαν και δεν εξαφανίστηκαν, μόνο έμειναν εκεί ατάραχες, κατάλαβα ότι το ψάρι είχε κάτι στον προθάλαμο και έτσι όσο πιο αθόρυβα μπορούσα έκανα και εγώ την κίνησή μου. Και στο τρίτο πλάνο ο ροφός με αντιλήφθηκε από την ώρα που ήμουνα στην επιφάνεια, όπως τον αντιλήφθηκα και εγώ, και έκατσε απλά σε αυτό το υπόστεγο, πήγε όμορφα όμορφα και έκατσε στο υπόστεγο επειδή με είδε, φαίνεται, που κολυμπούσα, για να περάσω να φύγω και μετά να ξαναβγεί. Εγώ, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, ήξερα ότι εκεί πέρα δεν είναι ροφότρυπα και ότι είναι απλά ένα υπόστεγο. Έτσι λοιπόν κατάλαβα πως κινήθηκε το ψάρι. Κατέβηκα εκμεταλλευόμενο στο υπόστεγο. Έτσι λοιπόν ο ροφός δεν κατάλαβε ότι εγώ έκανα ένα πλανάρισμα κατά πάνω του, γιατί ήταν μπροστά η πέτρα και δεν αντιλήφθηκε
το νερό που προωθούσα, όπως έχω πει σε όλο το βίντεο. Και όταν έφτασα και με είδε Φάτι Μπαστούνι μπροστά του, ή ήταν αργά για να αντιδράσει και έκατσε, ή δεν με φοβήθηκε. Το τρίτο πλάνο ήταν στα 12,5 μέτρα και για αυτά τα μέτρα το ψάρι ήταν αρκετά μεγάλο, θα πω. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας βοήθησα, χαίρομαι πάρα πολύ. Αν σας μπέρδεψα, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κάθε τόπος είναι διαφορετικός, το κάθε μέρος είναι διαφορετικό, η κάθε ώρα είναι διαφορετική και επίσης η κάθε εποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο και με άλλες τεχνικές. Επίσης, αυτό που είπα, ότι είναι η δεύτερη πιο δύσκολη τεχνική για μένα το πλανάρισμα, έχει να κάνει στο ότι μας αντιλαμβάνονται τα ψάρια και ότι είναι δύσκολο για εμάς να τα βαρέξουμε, γιατί είμαστε κινούμενοι εμείς και όχι αυτά. Η πρώτη πιο δύσκολη τεχνική είναι το συρτό καρτέρι, γιατί έχεις να διαχειριστείς άλλα πράγματα. Θα φτιάξω ένα βίντεο και θα μιλήσω και για το συρτό καρτέρι, να σας πω τις εμπειρίες μου και αυτά που κάνω εγώ. Λοιπόν, καλές θάλασσες και όμορφα.